Νέα δεδομένα για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία τη πρώτη κατοικία δημιουργεί η Συμφωνία Κυβέρνηση Τραπεζιτών. Στη Συμφωνία καθορίστηκαν τα όρια προστασία που αφορούν την αντικειμενική αξία του ακινήτου και το υπόλοιπο του ανεξόφλητου δανείου. Συμπεριλαμβάνει η ρύθμιση αυτή όλα τα δάνεια που έχουν ε, ω εγγύηση την πρώτη κατοικία το ποσό το ανώτατο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ανέρχεται στις 250.000. Η οφειλή βέβαια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 130. Η ρύθμιση προβλέπει επίσης κούρεμα του δανείου όταν αυτό ξεπερνά το 120% της αξίας του ακινήτου, ενώ μπαίνουν και εισοδηματικά κριτήρια. Παράδειγμα, αν ένα ακίνητο στοιχίζει 100.000 και υπάρχει οφειλή πάνω από 120.000, το ποσό αυτό διαγράφεται. Επίσης μπαίνουν και εισοδηματικά κριτήρια. Η συμφωνία είναι για μέν την οικογένεια που είναι ένα μέλος. Έχουμε 12.500 ευρώ εισόδημα ετήσιο. Στα δύο μέρη πάμε στις 21.000 και το ποσό αυτό όπως κατά 5.000 για κάθε τέκνο που υπάρχει στην οικογένεια. Τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι το νέο πλαίσιο πιάνει τη συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών.